ο ΒΟΑΚ δεν προξένησε την καταστροφή αυτή καθε αυτή. Μην ξεχνάμε ότι αυτό που υπέστη ο Δήμος Χερσονήσου τότε και κάποιες άλλες περιοχές της Κρητής ήταν θεομηνία. Γιατί 32 περίπου κατά μέσο όρο τόνις το στρέμμα σε ένα πεντάωρο είναι πολύ μεγάλη ποσότητα νερού. Όμως εννοείται ότι ένα πλημμυρικό φαινόμενο υπάρχουν παράγοντες που το επιβαρύνουν ή το ελαφρύνουν. Mm-hmm. Στη δικιά μας την περίπτωση τι έχει συμβεί. Ο ΒΟΑΚ, ο οποίος ξαναλέω άλλη μια φορά, είναι ένας πολύ καλά κατασκευασμένος δρόμος, τουλάχιστον μέχρι τη Χερσόνησο, όσο τον ζούμε τα τελευταία χρόνια που έχει παραδοθεί το κομμάτι Γούρνες Χερσόνησος μετά το 2015-16. Mm-hmm. Όμως, ποιο είναι το μειονέκτημα? Στην πλημμυρική ροή, στη θεομηνία, εκείνο που προσπαθεί να κάνει είναι το εξής. Να κάνει τις αναγκαίες παρεμβάσεις και έργα, ούτως ώστε την πλημμύρα πεντηκονταετίας ή εκατονταετίας που λένε οι επιστήμονες, να την ελαφρύνεις, ούτως ώστε οι ροές που θα προξενηθούν να μην δημιουργήσουν καταστροφές. Αυτό λοιπόν που είχαμε στη δικιά μας την περίπτωση ήταν ότι η συμμετοχή του δημοσίου έργου που λέγεται ΒΟΑΚ δεν έκανε τη δουλειά του στο να ελαφρύνει την πλημμυρική ροή. Για ποιο λόγο? Διότι όταν κατασκευάστηκε ο ΒΟΑΚ, τα τεχνικά και οι οχετοί που φτιάχτηκαν μαζεύουν το νερό ανάντι, νότια δηλαδή της Εθνικής Οδού, και το οδηγούν σε συγκεκριμένες οδεύσεις που φεύγει και κατεβαίνει κατάντι προς την παραλία με μεγάλες ταχύτητες, αφού μαζεύονται μεγάλοι όγκοι νερών σε συγκεκριμένα στόμια πλέον, οχετούς και τεχνικά έργα, με μία παράληψη όμως. Από κάτω από την Εθνική μέχρι την παραλία δεν υπάρχει καμία πρόνοια πώς θα πάνε τα νερά στην παραλία. Mm. Σε ένα τόπο οικιστικά ανεπτυγμένο και τουριστικά ανεπτυγμένο. Αναφέρεστε στο ρέμα Χαμόπρινα? Όχι μόνο στα Χαμόπρινα. Προσέξτε, το ίδιο έγινε στα Χαμόπρινα, στη Σταλίδα, στο Κουτουλουφάρι, στον πόρο του Κουτουλουφάριου, ναι, που καταστράφηκε το Κουτουλουφάρι, πήρε όλο το οδόστρωμα, όλα τα τεχνικά εκεί, έκανε τεράστιες καταστροφές. Στο δρόμο το κεντρικό στην Αγίου Βασιλείου. Έκανε καταστροφές στο σύστημα ίδρυυσης και αποχέτευσης. Δεν είχαν αποχέτευση κάποιες μέρες οι άνθρωποι, επενδύκαμε βέβαια κατευθείαν αμέσως. Το ίδιο έγινε στη Χερσόνησο. Το ίδιο έγινε, κυρία Δουλγεράκη, στην ανάληψη, η οποία παραλίγο να πνίγει και μάλλον, δις, και 20-22 Οκτωβρίου και 11 Νοεμβρίου. Το ίδιο έγινε στις Γούρνες, το ίδιο έγινε στις Βούβες. Άρα λοιπόν όλο το παραλιακό, βέβαια τυχεροί ήμασταν, δεν συνέβη ακριβώς το ίδιο φαινόμενο δυτικά του Γουρνιώτη ποταμού, στις περιοχές Κοκκίνη και σε αυτά τα ρέματα. Είχαμε μεγάλες πλημμυρικές ροές και εκεί, όχι όμως τέτοιες που να τα πάρουν όλα αυτό που λέει ο λαός παραμάζωμα και να τα κατεβάσουν στην παραλία, όπως έγινε σε όλο το υπόλοιπο κομμάτι. Άρα λοιπόν, εκείνο το οποίο ζητούμε είναι ποιο? Όσοι ο δρόμος αυτός ότι είναι κακός και δεν τον θέλουμε, προς Θεού, τον θέλουμε τον δρόμο. Ζητούμε από την πολιτεία στις μελέτες της μέσα της να διασφαλίσει συγκεκριμένα πράγματα. Βέβαια, υπάρχει πλέον η πεπατημένη και ο Δήμος Χερσονήσου βιωματικά πια υπέστη τις συνέπειες και ξέρουμε τι συμβαίνει, να ληφθεί μέρημνα στις κατοικημένες περιοχές, εκεί που υπάρχουν ρέματα και ποταμοί, να γίνει μαζί με τις μελέτες του ΒΟΑΚ, να γίνει και μελέτες οριοθέτησης, διευθέτησης των ποταμών. Αυτό λέμε. Δεν ζητάμε τίποτα παράλογο. Δεν ζητάμε τον ουρανό με κάστρα. Ζητάμε να γίνουν οι μελέτες, ούτως ώστε να γίνουν κατόπιν αυτού τα αναγκαία έργα, αλλά τώρα είμαστε σε επίπεδο μελετών, όχι έργων, να γίνουν τα αναγκαία έργα, να μην ξαναπνιγεί ο κόσμος. Αυτό λοιπόν, κυρία Δουλγεράκη και αγαπητοί φίλοι που μας ακούτε, δεν εμπεριέχεται στις επισυζητήσεως αυτές τις μέρες μελέτες. Δυστυχώς δεν υπάρχει αυτό. Μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος έχει πολύ καλά χαρακτηριστικά και κυκλοφοριακά και τεχνικά. Παρακάμπτει βουνά που δημιουργούσαν τεράστια θέματα με γέφυρες, με τούνελ. Τα πρανή που έχουμε στη Βόρεια Κρήτη, τα βουνά δημιουργούν τεράστια θέματα καταπτώσεων που πολλές φορές καταλήγει η κατασκευή του δρόμου και η συντήρησή του μετά λόγω των καταπτώσεων να είναι εν τέλει ακριβότερη από το να φτιάξεις κανονικά από την αρχή μια νέα χάραξη με τούνελ και κυλαδογέφυρες. Άρα κάνω ένα πολύ καλό δρόμο. Δυστυχώς όμως, το λέω άλλη μια φορά, δεν αντιμετωπίζεται το κομμάτι των πλημμυρικών ροών. Οφείλουμε λοιπόν εμείς ως κοινωνία, και αυτό κάναμε με τη γνωμοδότησή μας ως κοινωνία του Δήμου Χερσονήσου, να χτυπήσουμε ένα ισχυρό καμπανάκι και να πούμε στην κυβέρνηση: κύριοι, καταστραφήκαμε πρόσφατα από αυτές τις θεομηνίες, όχι αποκλειστικά με ευθύνη του ΒΟΑΚ, αλλά με μια συμμετοχή του σε ένα ποσοστό. Βάλτε ό,τι ποσοστό θέλετε εσείς. 20, 30, 50. Ο δρόμος όμως συμμετείχε στη ζημιά που ήρθε. Γιατί, κυρία Δουλειά? Σωστά. Άρα πρέπει να εξαλειφθούν όλα αυτά. Βεβαίως. Αν είχαν γίνει οι μελέτες ανάσχεσης των υδάτων
εκεί όπου κατασκευάστηκαν τα τεχνικά του ΒΟΑΚ και είχαν γίνει κάποιες λεκάνες ανάσχεσης. Νότια του ΒΟΑΚ, δηλαδή κατακρατείτε το νερό το πλημμυρικό, δεν θα γεμίζανε σε 2, 3, 4, 5 ώρες έτσι εύκολα τα ρέματά μας με πολύ μεγάλες ποσότητες νερού για να πλήξουμε και να πνίξουμε τους δρόμους εντός των ρεμάτων. Mm-hmm. Γιατί καλώς ή κακώς, το λέω ξεκάθαρα, έχουν γίνει επεμβάσεις στη φύση, σε ρέματα και ποταμούς, παρά τη φύση όπως ήταν αρχικά κατασκευασμένη, τη στιγμή που έχουν γίνει κατασκευές. Όμως, κυρία Δουλειεράκη, δυστυχώς αυτή τη στιγμή η πολιτεία και οι Δήμοι και τα Υπουργεία έχουν να αντιμετωπίσουν το ρεαλισμό, την υπάρχουσα κατάσταση. Υπάρχουν πάρα πολλά ρέματα και ποταμοί που είναι χτισμένα. Δυστυχώς. Θα πει κάποιος αυτό είναι παράλογο. Βεβαίως είναι παράλογο. Απλά η ζωή δεν είναι τι θα θέλαμε να είναι, αλλά τι είναι. Αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Πρέπει λοιπόν σε αυτά τα ρέματα και τους ποταμούς να γίνει οριοθέτηση και διευθέτηση. Εκείνο λοιπόν που ζητάμε ευγενικά δια της αποφάσεως του αρμοδίου οργάνου που είναι το Δημοτικό Συμβούλιο από την πολιτεία είναι να μεριμνήσει οι μελέτες αυτές να πάνε παράλληλα με τις μελέτες κατασκευής του ΒΟΑΚ.